Και πάμε να συνδεθούμε τώρα, να μπούμε σιγά σιγά στο τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ, να συνδεθούμε με τον Γρηγόρη Μπάκα, ο οποίος συνάντησε την Σάσα Σταμάτη. Γρηγόρη μου, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Έτσι ακριβώς είναι η Σίση. Τη συναντήσαμε πριν από 2 ημέρες και μας μίλησε και μας είπε για το τι μελιγενέστε με το Battle of the Couples. Θα κοπεί, θα μειωθούν τα επεισόδια, θα γίνει νωρίτερα ο τελικός. Μας μίλησε επίσης και για αυτά που ακούγονται και γράφονται για τον Παναγιώτη Βασιλάκο, για το αν είναι καλός ή όχι παρουσιαστής, καθώς και για το αν της έγινε πρόταση να είναι στο Survivor. Όλα αυτά όμως, Σίση, όπως είπες πριν από λίγο και εσύ, πριν από 2 ημέρες, καθώς το πρωί μίλησα με την Σάσα Σταμάτη και μου είπε τα δυσάρεστα νέα. Έφυγε από τη ζωή της, δυστυχώς, ο αγαπημένος της πατέρας, σήμερα το πρωί. Ο άνθρωπος βρισκόταν... Συλληπιτήρια, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Τα συλληπιτήρια από όλους μας. Τα τελευταία 25 χρόνια θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο άνθρωπος περνούσε μεγάλη ταλαιπωρία καθώς μπαίνει, έβγαινε στα νοσοκομεία. Η Σάσα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά μακάρι να βρει τη δύναμη και να συνεχίσει. Όμως, να δούμε και το ρεπορτάζ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια να μεταφέρουμε. Δεν το γνώριζα και εγώ τώρα άκουσα αυτή την είδηση από σένα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τη στέλνω την αγάπη μου. Μας το είπε εσύ και μου το είπε και στη συνέντευξη ότι η φετινή της χρονιά είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά για να μην τα πω εγώ, νομίζω πως καλύτερα θα μας τα πει η Σάσα Σταμάτη που μας μίλησε πριν από λίγες ημέρες. Πάμε να την ακούσουμε. Δεν με πετυχαίνει σε πολύ καλό mood. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να εξηγήσουμε γιατί και πώς. Δεν έχει να κάνει με την τηλεόραση καθόλου. Αλλά τώρα περνάει τόσο πολλά ο κόσμος, οπότε ας μην γίνουμε κι εμείς γραφικοί να βγαίνουμε να λέμε ότι έχουμε κι εμείς προβλήματα, γιατί τουλάχιστον έχουμε την υγειά μας και έχουμε και τη δουλειά μας. Έχουμε καιρό να σε δούμε με σύντροφο. Δεν έχω εγώ πρόβλημα συμπεριφοράς. Απλά έχω προσωπικότητα και δεν μπορείς να με διαχειριστείς. Οι άντρες δεν σε προσεγγίζουν εύκολα. Όχι. Η μητρότητα σου έχει βγει. Πρέπει να στη βγάλει κάποιος. Τι γίνεται με τον Α? Ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιωνούς για αυτό το project. Εγώ το έκανα αυτό το project και δεν μετανιώνω καθόλου. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαστε χαρούμενοι για τα νούμερα. Δεν κόβεται, διότι θα γίνει κανονικά ο τελικός. Απλά ο κύκλος θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από ό,τι αρχικά ήταν προγραμματισμένος. Αν γίνεται στο γόνο πίσω, θα έλεγες πάλι ναι σε μια τελικά. Θα έλεγα πάλι ναι. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Το να ξεκινάει μια εκπομπή που απασχολεί τόσους ανθρώπους και σου λέω πάρα πολλούς ανθρώπους. Και να λες ότι πρέπει να κοπεί, αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι απόφαση. Και την απόφαση τη βγάζει το κανάλι, οι ιδιοκτήτες, οι διευθυντές. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει την εμπειρία ακόμα. Και του δίνεται μια ευκαιρία, θεωρώ, ότι είναι αξιοπρεπέστατος ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που μου ανατέθηκε να κάνω, το έκανα καλά. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Καταρχάς υπάρχει το Survivor, υπάρχει το Masterchef, τα οποία ο κόσμος τα ξέρει χρόνια και τα έχει αγαπήσει. Βγαίνει ένα πρόγραμμα μετά από αυτά, πολύ μετά από αυτά, τα οποία είναι δύσκολο ο κόσμος να το ακολουθήσει. Δεν πάω Survivor, μου έχουν πει στο παρελθόν. Δεν το συζήτησα, δεν διαπραγματεύομαι εγώ τα λεφτά. Πλάνο για μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει, γιατί γνωρίζω ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα. Συζητάμε διάφορα, αλλά δεν μπορώ να σου πω ψέματα, ότι έχουμε συζητήσει για κάτι συγκεκριμένο και θα γίνει αυτό. Θα σε ενδιαφέρει να επιστρέψεις στο πρωινό? Όχι, γιατί εγώ δεν έκανα μόνο πάνελ. Έκανα και συνεντεύξεις κάθε μέρα έξω, έτσι, όπως και εσύ. Σου λείπει αυτό που έκανες στο Sky? Το όλο, αλλά μ' άρεσε. Πιστεύω ότι αν δεν συστηθείς με τον Πάτο, δεν θα πιάσεις ποτέ κορυφή. Και επειδή είμαι συνηθισμένη στα δύσκολα, δεν το βάζω κάτω, ό,τι και να λένε, ειλικρινά στο λέω. Σέβομαι αυτούς που λένε αυτά που λένε, αλλά εγώ δεν το βάζω κάτω. Θα συνεχίσω να παλεύω, γιατί το οφείλω στον εαυτό μου και σε αυτούς που με έχουν πιστέψει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που όντως δεν το βάζει κάτω. Έχει αποδείξει και με τις επιλογές της πόσο σταθερή είναι σε αυτό που θέλει, σε αυτό που ονειρεύεται. Δεν κάνει εκπτώσεις στα όνειρά της. Και αυτό πολλές φορές της κοστίζει, ή μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά, ή μπορεί να την πάει πίσω σε σχέση με την τηλεοπτική της παρουσία. Αλλά δεν κάνει εκπτώσεις σε αυτό που θέλει και ονειρεύεται. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν θέλεις το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα τελικά.
Δεν ξέρω, Σύση, πώς να το διαχειριστώ και δεν ξέρω τι θέλεις να σου πω. Θέλεις να πούμε για το τι έχει σκοπό να κάνει αργότερα. Θα πω επιγραμματικά ότι στη Σάση στα μάτια την ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνει ένα late night show. Της άρεσε νομίζω πάρα πολύ. Πολλά χρόνια αυτό ναι, θέλει, όλα τα χρόνια το συζητάει. Ναι, της αρέσει πάρα πολύ και όπως μας είπε και πριν από λίγο αυτό που έκανε στο Sky, αλλά να το ξανακάνει, αλλά χωρίς να είναι όλο πάνω της, δηλαδή και συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις. Αλλά Σύση μου, επειδή είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, τι να σχολιάσουμε και τι να πούμε για έναν άνθρωπο που τον βλέπω δυνατό να χαμογελάει και σε 9 ώρα το πρωί να μου παίρνει τηλέφωνο και να κλαίει. Δηλαδή δεν έχω. Εντάξει, δεν θέλω να πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, ναι, Γρηγόρη μου, γιατί είναι πολύ μια... προσωπικό αυτό. Και δε στη χορδή. Πολύ, πολύ προσωπικό. Εμείς τη στέλνουμε την αγάπη μας. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την κατανοητό. Έκταση καθόλου. Και συγγνώμη. Όχι, όχι. Λέω ότι και να σχολιάσουμε στο τηλεοπτικό δεν έχει και πολύ νόημα όταν έχει συμβεί okay. κάτι εγώ τόσο σοβαρό. Εγώ θα ήθελα σοβαρό. Να πω κάτι σε σχέση με το τηλεοπτικό, ότι είναι άδικο να φορτώνουμε σε ανθρώπους όπως είναι ο Βασιλάκος ή η Σάσα Σταμάτη την αποτυχία ενός προγράμματος που είναι καθαρά θέμα προγράμματος. Δηλαδή, ένας παρουσιαστής σε ένα φορμά που είναι συγκεκριμένο με αρχή, μέση, τέλος, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει για να ανεβάσει ένα πρόγραμμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα έχει περισσότερο. Έχει δίκιο, ρε Παύλο, και σε αυτό που λέει ότι ποιος από εμάς μπορεί να ορίσει τι πρέπει να κοπεί και τι δεν πρέπει να κοπεί. Εντάξει, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε μπροστά και να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και αυτό το έκανε και όσο καλύτερα μπορούσε. Έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι της χρεώνεται καμία αποτυχία προσωπικά της Σάσας, αλλά και έχει δίκιο και σε αυτό που λέει ότι ας αποφασίσουν οι διευθυντές προγράμματος, όχι εμείς. Ναι, προφανώς. Και αυτό που της δίνουμε φυσικά είναι ότι τα λέει όλα έξω από τα δόντια και δεν κρύβεται ποτέ πίσω από τις ερωτήσεις ή δεν απαντάει διπλωματικά. Αυτό της το δίνουμε. Πάντα έτσι ήταν η Σάσα, άλλωστε. Είναι το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, μία μεγάλη αγκαλιά της στέλνουμε εμείς από εδώ.